Yo, λοιπόν, εδώ άνθρωπος Τάκιτσαν. Να πούμε και κάτι ευχάριστο από όλη αυτή τη φασαρία και τα rap news και το χαμό που γίνεται. Εγώ πήρα και 1500 follower με τις δηλώσεις που έκανα και αυτό είναι κάτι ωραίο. Οπότε νομίζω ήρθε η ώρα να σας πούμε και κάτι για τους δύο πρωταγωνιστές αυτής της φάσης. Θα σας πω μια ιστοριούλα, ένα παραμυθάκι που μου έχει πει ένας φίλος μου instructor του kickbox, ο Σπύρος. Υπήρχε, λέει, ένα νησί και πάνω σε αυτό το νησί ζούσαν ένας ελέφαντας τεράστιος, πολύ δυνατός και ένας ρινόκερος. Όταν λοιπόν ο ρινόκερος πήγανε και του είπαν ότι κοίτα, πάνω στο νησί υπάρχει άλλος ένας πολύ δυνατός, μπορεί να είναι και πιο δυνατός από σένα, πήρε φόρα ο ρινόκερος από τη μία μεριά του νησιού και μέχρι την άλλη μεριά και έπεσε πάνω στον ελέφαντα και μετά και οι δύο μαζί πεθάνανε. Ποιο είναι το νόημα αυτής της ιστορίας, ξέρετε? Το νόημα αυτής της ιστορίας είναι ότι όταν είναι ένας δυνατός και πάει και την πέφτει πάνω στον άλλο το δυνατό, στο τέλος τελειώνουν και οι δύο. Ενώ άμα οι δύο δυνατοί γίνουν φίλοι, μπορούν μετά να τους νικήσουν όλους μαζί. Λοιπόν, αυτά από μένα για να τελειώσει αυτή η ιστορία με τις μπουνιές εδώ πέρα. Εύχομαι καλύτερο μυαλό. Κοιτάξτε να ασχοληθείτε με πράγματα που έχουν ουσία και όχι να κοιμίζετε τον κόσμο. Και εγώ σήμερα περιμένω το τρίτο μου παιδί.